Θα το κάνουμε. Ωραία. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Και έχουμε αρκετά να συζητήσουμε μαζί του. Φυσικά. Υπουργέ. Είναι έτοιμος ο Υπουργός. Παιδιά, δεν έχω καμία επαφή με τον κοντρόλ. Καλημέρα, Υπουργέ. Γεωργιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Ελπίζω εσείς τουλάχιστον να μας ακούτε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Θα δέχουμε τη δυνατότητα σε αυτή να τη συνεχίσουμε, γιατί είναι σοβαρά αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους Τούρκους. Πώς πάμε, κύριε Υπουργέ? Σιγά-σιγά παρερχόμαστε σε μια κανονικότητα. Πρέπει να σου πω ότι χθες είχα μια επικοινωνία με πολλά καταστήματα διαφορετικά από διαφορετικές περιοχές του λιανικού εμπορίου και από μεγάλα εμπορικά κέντρα αλλά και από λιγότερο εμπορικούς δρόμους. Η καταναλωτική κίνηση έχει επιστρέψει περίπου στα προ-καραντίνας επίπεδα. Με αρκετά άρα στη λιανική πόλη δεν υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Στην εστίαση τώρα, το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ καλό, έχει πολύ κόσμο. Βεβαίως τώρα χθες που έβρεξε πάλι, δεν ξέρω. Δηλαδή έχει να κάνει με τον καιρό πια. Κύριε Υπουργέ, εδώ είναι πάντως γεγονός ότι στην εστίαση ένα 20-25% δεν ανοίξανε καθόλου. Αυτοί είναι οι κλειστοί χώροι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανοίξουν με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουμε εκδώσει. Το είχαμε πει άλλωστε και στην εκπομπή σας, το είχα πει, κύριε Παδάκη, ότι αυτοί δεν μπορούν να παραμείνουν και σε αναστολή για να μην διαστραφούν. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουμε εκδώσει τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα για να ανοίγουν και αυτοί. Είναι μια δουλειά που την κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα. Ο κ. Παπαθανάσης χθες για αυτό το θέμα είχε μια σύσκεψη πολλών ώρων. Ανοίξαμε τα catering, ανοίξαμε όπως ξέρετε τις γιορτές, εκδηλώσεις, τα λαϊκά πανηγύρια. Βγάλαμε μια οικία χθες για να επιτρέπουμε το ποτό στην παραλία και το να πηγαίνουν στις ξαπλώσεις στα φαγητά, αλλά δεν επιτρέπεται ακόμα η μουσική για να μην γίνεται αφημένες υπαίθεια πάρτι με συνασπισμό. Σιγά σιγά η χώρα επιστρέφει σε μια κανονικότητα. Δεν θα είναι αυτόματη η επιστροφή. Σας είχα πει από την αρχή ότι το να κλείσεις τα καταστήματα και να βάλεις καραντίνα είναι η εύκολη άσκηση. Το να την ανοίξεις είναι τη δύσκολη άσκηση. Αλλά είμαστε πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, το δίλημα δίνεις μια ενίσχυση σε έναν άνθρωπο για να μπορείς έστω αυτό το ελάχιστο να πάρει ή τον αφήνεις χωρίς δουλειά. Έχει μια υπόσταση. Το θέμα είναι τι γίνεται με τις υποχρεώσεις όμως. Και θέλω να γίνω σαφής και να μην θεωρηθεί ότι είμαι μεμψίμυρος. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει περίπου απώλεια το μισό του εισοδήματός του, δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν θα μπορεί να πληρώσει αύριο μεθαύριο το λογαριασμό του νερού, του ηλεκτρικού. Δεν θα μπορεί να πληρώσει τη δόση του δανείου. Μπορεί να κοκκινήσει το δανείο. Το μισό του εισοδήματος δεν θα το έχει. Γιατί να χάσει το μισό του εισοδήματος? Αυτοί οι οποίοι θα είναι σαν... Όλο το σχέδιο που έχουμε φτιάξει είναι για να μην χάσει το μισό του εισοδήματος. Θα χάσει το μέγιστο 16%. Αυτοί που θα είναι σε αναστολή εισοδήματος όμως θα έχουν σχεδόν ανεξαρτάται από την αμοιβή τους. Αυτοί που θα είναι σε αναστολή θα παίρνουν για τις 15 μέρες που εργάζονται το μισθό των 15 ημερών, για τις επόμενες 15 μέρες που δεν εργάζονται, θα παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι του μισθού τους από το κράτος. Αυτό είναι το εκπεριτροπής, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν σας λέω για το εκπεριτροπής. Αυτό που λέτε είναι το εκπεριτροπής. Εγώ σας λέω για την αναστολή. Για την αναστολή. Ναι, εντάξει, αλλά η αναστολή όμως είναι όλο ένα και λιγότερη αυτή. Έτσι. Δηλαδή, μέσα στον Ιούνιο πρακτικά θα τελειώσει. Μακάρι να είναι έτσι. Είναι πια πολύ λίγοι αυτοί που είναι σε αναστολή. Δεν είναι πολύ. Μακάρι είναι. Και είναι κυρίως, να ξέρετε, και κλάδι που οι ίδιοι ζητούν να μείνουν σε αναστολή. Ξέρω εγώ τα μεγάλα κλειστά θέατρα που δεν θέλουν να ανοίξουν, γιατί σου λέει ποιος θα έρθει τώρα να μπει σε κλειστό θέατρο καλοκαίρι. Θα κάτσε να βγει. Τα 12 διάρκειας, κύριε Υπουργέ, τα 12 διάρκειας σε ξενοδοχεία, άκουσα ότι μόλις το 20% από αυτά, 20-25% από αυτά άνοιξαν. Το υπόλοιπο 80-75% παραμένουν κλειστά. Άρα και οι εργαζόμενοι σε αυτά. Ένα λεπτό. Δεν περίμενε κανένας μας. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς θα ανοίγανε σήμερα ή χθες. Αυτό θα εξαρτηθεί το άνοιγμά τους από το άνοιγμα των πτήσεων. Σωστό είναι. Αυτό θα γίνεται προϊόντος του Ιουνίου, από τις 15 δηλαδή Ιουνίου περισσότερα, και από 1η Ιουλίου σχεδόν όλα. Διότι από 1η Ιουλίου πρακτικά, αν όλα πάνε καλά, πρακτικά με τις περισσότερες χώρες θα έχουμε αποκαταστήσει αεροπορικές σχέσεις. Όμως εκεί υπάρχει ένας κύκλος πολύ απλός. Έχουν οι τουρίστες από το εξωτερικό, πάνε στα ξενοδοχεία. Άμα δεν μπορούν να έρθουν από το εξωτερικό, τι νόημα έχει στα ξενοδοχεία? Εκείνο το οποίο φοβόμαστε, κύριε Υπουργέ, και νομίζω ότι μπορεί να το φοβόσαστε κι εσείς, να ήταν κοινό ο φόβος, ήταν μήπως αντιδράσουν κάποιες χώρες όπως η Ολλανδία, για παράδειγμα, η Αυστρία. Ήδη τώρα ξεκίνησαν. Ένα Ολλανδικό περιοδικό μιλάει για τους τεμπέληδες του Νότου.
φωτογραφίζοντας και τους Έλληνες ότι μας ενδιαφέρει να πίνουμε. Κύριε να... Παδάκη, ανόητοι. Ναι, ανόητοι όμως, αλλά. Ανόητοι υπάρχουν παντού. Ναι. Δεν χρειάζεται να δώσουμε μεγάλη βάση στην ανοησία. Αλλά προσέξτε. Ταυτόχρονα θα σας πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά δημοσιεύματα πολύ θετικά για την Ελλάδα. Έτσι, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με ένα ανόητο δημοσίευμα. Όμως έχουμε και τον κύριο Ντομπρόφσκι, ο οποίος χθες στη συνέντευξή του στα Νέα μίλησε για κάποιες προϋποθέσεις και προδιαγραφές βάζοντας για τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε. Που είναι πολύ θετικό ότι θα πάρουμε αυτά τα χρήματα γιατί περιμέναμε πολύ λιγότερα. Δεν νομίζω ότι είπε κάτι που δεν ξέραμε, κύριο Ντομπρόφσκι. Ανέφερε το γνωστό, ότι η Ελλάδα είναι σε πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας. Αυτό νομίζω δεν είναι κάτι που μάθαμε από τη συνέντευξη του Ντομπρόφσκι. Το λέει όμως αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση Αλληλεγγύης, όταν το αντικείμενο αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα που μας δημιούργησε η πανδημία. Η Ελλάδα στα πλαίσια αυτής της κρίσης απείλασε και την ένταξή της στο QE, λέει σε προσωπική χαλάρωση, και την ένταξή της σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, παρά το γεγονός ότι είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων δεν έπρεπε να ενταχθούμε, αλλά ακριβώς λόγω της έκτακτης συνθήκης μας ενέταξαν. Θα συμβεί το ίδιο πράγμα για την Ιταλία. Για την Ιταλία θα συμβεί το ίδιο πράγμα. Για την Ιταλία δεν ξέρω αν θα συμβεί. Η Ιταλία δεν ήταν σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Εμάς, όταν μας παρέδωσε την εξουσία ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάστε, μας παρέδωσε την εξουσία σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Γι' αυτό και εγώ θυμάσαι σίγουρα και εσείς εδώ στον Αντένα ότι ήμουν υπουργός ούτε 20 μέρες και πέρασα την πρώτη μου αξιολόγηση από την Τρόικα. Ξέρετε γιατί το είπα για την Ιταλία. Γιατί η Ιταλία, το χρέος της Ιταλίας είναι κάποια τρισεκατομμύρια. Είναι ναι, κάποια αλλά ο λόγος χρέους ΑΕΠ της Ιταλίας είναι περίπου στο 160%, ενώ εμάς είναι αρκετά περισσότερο, για να είμαστε και δίκοι. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Το έχετε πει κι εσείς, ότι οι μέρες είναι δύσκολες. Τι θα γίνει εάν δεν βγουν τα πράγματα, που εγώ εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να πάνε όλα καλά. Όλα αυτό γιατί θέλουμε. Πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει η Ελλάδα, η πατρίδα μου, πέρα από χρώματα. Ένα είναι το χρώμα. Το μπλε και το άσπρο. Κύριε Παπαδάκη, είστε τόσα χρόνια δεν τη μάχη με το κοινό απέναντι, που νομίζω τα χρώματα τα έχετε πολύ ξεπεράσει. Γιατί εντάξει, έχετε δει όλα τα χρώματα να περνάνε από τις οθόνες τις κυβερνητικές. Έχω δει χρώμα. Εντάξει, άρα ας αφήσουμε τα χρώματα και πάμε τώρα στο μείζον. Όλοι εργαζόμαστε για να πάνε τα πράγματα καλά. Και σας διαβεβαιώ ως Υπουργός Ανάπτυξης Ελλάδος ότι μέχρι στιγμής και στην οικονομία, το τονίζω, και στην οικονομία πάνε καλύτερα το αναμενωμένο. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Η οικονομία μας δείχνει να αντιδρά. Δεν είμαστε, δηλαδή το σοκ της καραντίνας το περνάμε γρηγορότερα το αναμενωμένο. Και αυτό βλέπετε σιγά σιγά αποτυπώνεται και σε εκθέσεις των ξένων οίκων που και αυτοί βλέπουν ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Εάν ο τουρισμός μας λίγο κινηθεί, πιστεύω ότι θα κινηθεί περισσότερο από ό,τι νομίζουμε, αλλά θα το δούμε αυτό στην πράξη. Θα είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από τώρα πιστεύουμε. Και αν φτάσουμε και προς το τέλος του χρόνου, όπου θα αρχίσουμε πια να έχουμε και επαφή με την ευρωπαϊκή βοήθεια και τα χρήματα αυτά, θα έχουμε μπροστά μας και μια πολύ ευήμενη προοπτική. Αρκεί να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να παραμείνουμε καλόπιστοι ο ένας απέναντι του άλλου, να προσπαθήσουμε εμείς ως κυβέρνηση να μοιράζουμε τα βάρη όσο μπορούμε πιο δίκαια. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που θα κρίνει τώρα την αντίδραση του κόσμου είναι η αίσθηση της δικαιοσύνης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό, κύριε Παδάκη. Μακάρι, μακάρι. Να βάλουμε και τις συναδέλφους μας, θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, Πινελόπη Γαβρά. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλημέρα. Καλημέρα. Στη διάθεσή σου ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το ρόλο της Επιτροπής που μάθαμε ότι θα συμβάλλει στην αξιοποίηση του πακέτου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το γενναίο πακέτο και θαραλέο βήμα που έκανε επιτέλους η Ευρώπη. Ο ρόλος αυτής της Επιτροπής υπό τον ομπελίστα τον κύριο Πασαρίδη θα είναι συμβουλευτικός προς το Οικονομικό Επιτελείο ή ενεργός όπως είδαμε να γίνεται στην υγειονομική κρίση στους επιστήμονες. Για το πακέτο. Ναι. Η Επιτροπή φτιαχτεί εδώ και 6 μήνες. Και δουλεύουμε με την Επιτροπή, γιατί έχουμε κάνει ήδη 2 συνεδριάσεις και δουλεύουν οι άνθρωποι και μεταξύ τους, γιατί είχαν αναλάβει την υποχρέωση να μας παραδώσουν ένα προσχέδιο της προτάσεώς τους για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μέχρι τον Μάιο τώρα και το οριστικό της πρόγραμμα μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτά προ-κορονοϊού. Τώρα προφανώς εν μέσω του κορονοϊού και ιδιαίτερα μετά την απόφαση αυτή της Ευρώπης που δίνει μια καινούργια προοπτική, αυξάνεται η δουλειά της Επιτροπής να μας σχεδιάσει τι πράγμα. Εάν οδικό χάρτη,
το οποίο μετά εμείς οι πολιτικοί θα πρέπει να εφαρμόσουμε εφόσον τον εγκρίνει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός. Να προβοκάρω. Είναι δηλαδή συμβουλευτικός ρόλος. Ναι, να προβοκάρω όμως εγώ. Είναι συνεργάτες μας και εξαιρετικά καλοδεχούμενοι. Εγώ δηλαδή το γεγονός ότι μπορώ να μιλάμε τον κύριο Πισαρίδη, να μιλάμε τον κύριο Βέτα ή με όλους άλλους, μου δίνει εμπιστοσύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Να προβοκάρω όμως εγώ λιγάκι. Δεν μειώνει τη δική σας. Δεν μειώνει το δικό σας ρόλο. Γιατί είσαστε υπουργός ανάπτυξης. Έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών. Έχουμε τα Υπουργεία. Αλλά θα έρθουν κάποιοι σοφοί, οι οποίοι, κακά τα ψέματα, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να εισηγηθούν κάτι στον Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργός, ποιον θα ακούσει, τον Άδωνη Γεωργιάδη ή τον κύριο Πισαρίδη? Ενάντια. Είναι σαν να μου λέτε δηλαδή ότι η παρουσία του κυρίου Τσιόδρα κατά κάποιο τρόπο υποβίβασε τον κύριο Κικίλια. Όχι βέβαια. Δεν θέλω να πω αυτό. Ο καθένας από εμάς κάνει μια δουλειά. Ακούστε. Δεν θα ήταν κομψό να το πω αυτό. Ο πολιτικός είναι για να λαμβάνει τις πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή για να πατάει το διακόπτη, αν πάμε από εδώ, αν πάμε από εκεί. Όμως ο ειδικός επιστήμονας, όπως είναι ο νομπελίστας κ. Πισαρίδης ή όπως είναι ο εξαιρετικός κ. Βέτας του ΙΟΒΕ, εξαιρετικός καθόλου, τώρα συνεργαστήκαμε με τον κ. Βέτα, ας πούμε, και έχουμε βγάλει στη δημόσια διαβούλευση το ΕΠΑ, το πενταετές πρόγραμμα για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Οι άνθρωποι αυτοί σπουδάζουν χρόνια για να μπορούν να συμβουλεύουν τους πολιτικούς τι να κάνουν. Έχω μια ένσταση πάνω σε αυτό και θα μου επιτρέψετε δημοσιογραφική. Άλλο η γλώσσα των αριθμών και άλλο οι ανάγκες των ανθρώπων. Και σε ό,τι αφορά τους επιστήμονες που αναφέρατε προηγουμένως για την υγεία, και βέβαια χρειάζεται ένας άνθρωπος με εξειδικευμένη γνώση πάνω στα θέματα υγείας, αλλά πάνω στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις ζωές των ανθρώπων και την καθημερινότητά τους, νομίζω ότι δεν μετράει μόνο η γνώση των αριθμών, αλλά και η γνώση υπάρχει της ζωής και της κοινωνίας. Μόνο δεν υπάρχει ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση. Και ο κύριος Τσιόδρας έκανε εισηγήσεις και τις δεχόταν ή δεν τις δεχόταν ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ίδιο και οι ειδικοί της οικονομίας θα κάνουν εισηγήσεις και αν τις δεχόμαστε ή δεν τις δεχόμαστε εμείς οι πολιτικοί. Μάλιστα. Ο καθένας μας έχει διακριτούς ρόλους. Εγώ θέλω να το εξηγήσω εδώ και να το πω με πολύ μεγάλο έτσι, σεβασμό. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ καλό που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους για συνεργάτες. Αυτά χρήματα που φέρνει η Ευρώπη είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδος. Θα ήταν κρίμα να σπαταληθούν και να με πιστέψετε, κύριε Παδάκη, μικροεγωισμοί δεν χωρούν αυτή τη στιγμή. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι και να το είναι ζήτημα έτσι. Είναι Κώστα να να πει ο Κώστας κάτι πριν πρώτη μου. Να πει και ο Κώστας κάτι. Κώστα. Είπατε, κύριε Υπουργέ, καλημέρα κιόλας και καλό μήνα. Λοιπόν, είπατε ότι η κατανολική κίνηση έχει επιστρέψει στα προ-καραντίνας επίπεδα. Η σημερινή Καθημερινή αναφέρει στην πρώτη σελίδα ότι κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας που ήταν να ανοίξουν χθες αποφάσισαν να μην ανοίξουν. Το συζητήσατε και νωρίτερα. Την προηγούμενη εβδομάδα, εμβληματικά, γνωστά, δεν θέλω να πω τα ονόματα, καταστήματα εστίασης στο Μοναστηράκι είχαν αποφασίσει να κλείσουν και να ανοίξουν μετά τις 15 Ιουνίου. Επίσης, η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ αναφέρει ότι στα εμπορικά καταστήματα, σε ποσοστό 82,4%, η μείωση του τζίρου έφτανε έως και το 50%. Δεν ήταν 50%, έφτανε μέχρι και σε αυτό το σημείο. Πάμε τώρα. Εγώ καθώς πριν μίλησα για τη λιανική πώληση, όχι για τα ξενοδοχεία, τα οποία εξήγησα ότι θα ανοίξουν προϊόντος του Ιουνίου έως αρχές Ιουλίου. Έκανα αυτή τη διάκριση. Όσο αφορά την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, βεβαίως είναι 2 εβδομάδες πριν. Σας είπα ότι κάθε μέρα που περνάει, η καταναλωτική κίνηση επιστρέφει. Χθες, παραδείγματος χάρη, δεν θέλω να πω τώρα καταστήματα γιατί θα είναι σαν να κάνω διαφήμιση τηλεόραση. Μιλάω για πολύ μεγάλα και εμβληματικά καταστήματα και του κέντρου και των προαστίων. Πήρα να μάθω ο ίδιος πώς πάνε και η εικόνα που παρουσίασαν ήταν όχι καλή, παραπάνω από καλή. Ήταν δηλαδή πολύ ευχαριστημένη. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Αν μου λέγανε ότι ήταν χάλια, όπως π.χ. τα εστιατόρια που την πρώτη εβδομάδα ξεκίνησαν δυστυχώς, πιστεύω λόγω του καιρού πάρα πολύ χάλια, θα σας το έλεγα. Αλλά εδώ η εικόνα είναι καλή. Τι να κάνουμε, να γκρινιάζουμε για αυτό που είναι καλό? Λιανικό εμπόριο πάντως είναι εξίσου αρνητικά τα μηνύματα, κύριε Υπουργέ. Τα βλέπουμε και σε αυτά που έρχονται από την Ελλάδα. Λιανικό εμπόριο, αγαπητέ, άκουσα. Δεν χρειάζεται να αντιδικούμε σε κάτι που είναι αυταπόδεικτο. Εγώ σας λέω ότι μηνύματα έρχονται. Δεν αντιδικώ με κανέναν. Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει. Τι λέει και το ρεπορτάζ και όλα αυτά που κάνουμε, κύριε Υπουργέ. Ακούστε, η εποχή του ρεπορτάζ αυτά έχει ξεπεραστεί από την τεχνολογία. Στο λιανικό εμπόριο, όπως και σε κάθε κλάδο, υπάρχει το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στο Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή, φαίνεται η καθημερινή ύπαρξη του φόρου προστέμενης αξίας. Ναι. Αυτή συνδέεται με τις αποδείξεις που κόβονται. Εμείς μπορούμε πια να σας πούμε στο Υπουργείο, αν μας ρωτήσετε, ανακατάστημα την τζίρο έκανε πέρσι και τζίρο κάνει φέτος. Προσέξτε, τα καταστήματα επίπλων, τα καταστήματα οικιακού εξοπλισμού. Βάσει αυτού του στοιχείου δίνεται και η επιστρεπτέα προκαταβολή, για καταλάβετε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τώρα συζήτηση ως παλιά να ρωτήσουμε τον τάδε πρόεδρο συλλόγου αν πάνε καλά ή αν πάνε άσχημα. Είτε μας λέει το ένα είτε μας λέει το άλλο, στο τέλος κοιτάμε το νούμερο, την μηχανή τη γράφει.
Καταλάβατε, σας λέω. Καταλαβαίνω, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν και λόγο να λένε ψέματα, κύριε Υπουργέ, δεδομένου ότι έχουν εσωρευτεί και τόσα έξοδα που ήταν κλειστά τα καταστήματα. Δεν είναι θέμα ψεύδους. Είπα, οι εισπράξεις του φόρου προστέμενης αξίας στο λιανικό εμπόριο έχουν προσεγγίσει. Κύριε Υπουργέ, εξαρτάται και γιατί καταστήματα μιλάμε. Διότι τα καταστήματα, τα συνοικιακά στις γειτονιές, δεν είναι το ίδιο με τα εμπορικά καταστήματα. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Μα τώρα ρεπορτάζ μέσα χρόνια κάνουμε. Ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά πάντα υπήρχε αυτό. Δεν είναι τωρινό. Εκεί πηγαίνουμε όμως εμείς, κύριε Υπουργέ, στις γειτονιές, στις συνοικίες πηγαίνουμε και κάνουμε ρεπορτάζ. Να πηγαίνετε και περισσότερες συνοικίες και να πηγαίνουν και περισσότεροι πελάτες συνοικίες. Δεν έχω καμία ίσα. Εγώ είμαι υπέρ των συνοικιακών καταστημάτων. Για να μην δημιουργήσουμε εικόνα εφορίας, ούτε εσείς θα το θέλατε, ούτε εμείς θα το θέλαμε. Δεν είπα εφορίας, ακούστε. Είπα. Στην εστίαση ξεκινήσαμε χαμηλά. Τα ξενοδοχεία δεν ανοίξανε, ανοίγουν προϊόντες του χρόνου μέσα στον Ιούνιο. Το λιανικό εμπόριο σήμερα πηγαίνει καλά. Ούτε εφορία, ούτε δυστυχία. Σας είπα την πραγματικότητα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Σας λέω τα μηνύματα τα οποία έρχονται σε εμάς. Και δεν πιστεύω οι τηλεθεατές της εκπομπής να έχουν διάθεση να πούνε ψέματα. Να πάμε στα εθνικά μας θέματα τώρα, κύριε Υπουργέ, τα οποία δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη. Είμαστε Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι πολίτες. Εγώ χάρηκα όταν ήρθε και η κυρία επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πήγαμε στα σύνορα και της είπαμε: κοίτα τι κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι απειλούν να παραβιάσουν τα θαλάσσια σύνορά μας, να έρθουν να κάνουν έρευνες για πετρέλαιο στην Κάρπαθο, στη Ρόδο, στην Κρήτη. Φτάνει το να φωνάξουμε τον πρέσβη της Τουρκίας και να του πούμε: τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε, πήγαινε πες στον Ερντογάν. Να μου πεις: τι θέλεις, να κηρύξουμε τον πόλεμο? Όχι. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ? Ένα λεπτό. Λοιπόν, καθώς προφανώς δεν φτάνει. Αλλά από την άλλη, προφανώς ήταν και αυτονόητο να γίνει. Βέβαια, είναι μέσα στις κινήσεις που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Πολύ ωραία. Τώρα, τι έχει κάνει η κυβέρνησή μας, και θέλω να είμαι ειλικρινής, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα συμπεριλάβω σε αυτές και την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, γιατί θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής και δίκαιος. Λοιπόν, τι κάναμε? Έχουμε οικοδομήσει διεθνείς συμμαχίες και στην περιοχή μας, αλλά και διεθνώς και ευρύτερα δηλαδή, που μας επιτρέπουν να αισθανόμαστε ότι έχουμε μια ασφάλεια, ότι δεν θα τολμούσε η Τουρκία να περάσει ορισμένες κόκκινες γραμμές. Και η σχέση μας με το Ισραήλ και η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι τέτοιου είδους εξασφαλίσεις. Θα πει κάποιος, δηλαδή αυτό θα συγκρατήσει υποχρεωτικά την Τουρκία? Κοιτάξτε, υποχρεωτικά δεν συγκρατεί κανείς κανέναν. Πάντα υπάρχει πιθανότητα κάπως να κάνει μια μη λογική επιλογή. Σε γενικές γραμμές όμως, προσωπικά αισθάνομαι απολύτως ασφαλής, διότι η κυβέρνηση και διεθνείς συμμαχίες έχει οικοδομήσει και έχει εξηγήσει επακριβώς στους συμμάχους μας ποια θα είναι η αντίδρασή μας εάν αμφισβητηθούν από την Τουρκία τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κώστα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θα ρισκάρει ένα πόλεμο στην περιοχή. Κατά συνέπεια θα κάνει αυτό που πρέπει. Θα πει αυτά που θέλει και ο Ερντογάν για τη δική του ιστορική κατανάλωση, αλλά μέχρι εκεί. Πινελόπη. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο αυτό που είπατε, ότι και είναι και σαφές από την ελληνική κυβέρνηση ότι θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση, μας προετοιμάζει για κάτι η Τουρκία με την πρόθεσή της να κάνει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και με την απάντησή μας ότι εμείς θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε τέτοια πρόκληση, μήπως να περιμένουμε κάτι? Είναι άλλο πράγμα να βγαίνει και να αναρτά χάρτες ή να εκδίδει οδηγίες κλπ. Που είναι η πάγια της πολιτική να γκριζάρει το Αιγαίο. Τα ξέρουμε αυτά εδώ και πολλές δεκαετίες. Και άλλο πράγμα είναι να στείλει πλοίο και να πάει να κάνει έρευνα ή να πολλό μάλλον να τρυπήσει. Είναι δύο διαφορετικά επίπεδα. Εγώ ισχυρίζομαι ότι στο πρώτο επίπεδο η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι εξαιρετικά προκλητική για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αλλά το δεύτερο επίπεδο θα σκεφτεί πάρα πολύ καλά πριν το πράξει. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ακράδαντα ότι εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάθε συμφέρον από την ειρήνη. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να ακολουθούμε τον κύριο Ερντογάν στις προκλήσεις του, παρά μόνον εάν αμφισβητηθούν εμπράκτως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το σχέδιο αποτροπής της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο ενδεχόμενο αυτό που φωτογραφίζει η κυβέρνηση Ερντογάν να κάνει έρευνα σε αυτό που στην ελληνική υφαλοκρηπίδα? Ένα. Και δεύτερον, εάν συνιστά αποτυχία η διαχρονική αδυναμία της Ελλάδας να οριοθετήσει ΑΟΣ, τουλάχιστον έστω και με την Αίγυπτο. Λοιπόν, θέλω να είμαι και στα δύο πολύ σαφής. Ως προς το πρώτο, πάλι θα μιλήσω όχι ως
μέλος παρούς μόνο κυβερνήσεως των διαχρονικών ελληνικών κυβερνήσεων. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Στα θέματα αυτά έχουμε κυβερνήσεις μια συνεχόμενη πολιτική και όλοι υπερασπιζόμαστε την πατρίδα. Κατά τον τρόπο που επιτάσσει η συνείδησή μας και επίσημα στο Σύνταγμα της Ελλάδος. Άρα θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Όταν κάποιος εισβάλλει στη χώρα σου, κάνεις αυτό που πρέπει. Δεν έγινε με το Ρουτσέις που είχε μπει στα ελληνικά ύδατα. Τώρα μην πάμε σε ιστορία. Όχι, δεν είναι ιστορία. Πριν από τρεις μήνες. Έγινε. Δεν έγινε αυτό. Αυτό που λέτε δεν έγινε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μείζον. Εάν αφαιρετηθεί η εθνική μας κυριαρχία, ξέρουν όλοι ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Όχι γιατί μας αρέσει η φασαρία, η περιπέτεια ή ο πόλεμος, αλλά διότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ελλάδα και η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να αφήσει ανυπεράσπιση το εθνικό έδαφος. Τελεία. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι Τούρκοι, να μην έχουν καμία αμφιβολία ότι αυτό θα συμβεί, για να ξέρουν ποιες είναι οι συνέπειες των επιλογών τους. Τώρα, όσον αφορά το μείζον, η ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δεν είναι απλό πράγμα. Προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των γειτόνων μας. Γιατί εμείς πάμε, κύριε Πουλακίδα, βάσει του διεθνούς δικαίου. Μετά. Δεν πάμε να πάει η Τουρκία πειρατικά. Υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις και με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε αποτέλεσμα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε και εδώ να πω κάτι. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι πάρα πολύ καλά. Να πω κάτι με την παρουσία σας και των συναδέλφων. Λένε κάποιοι φίλοι μας εδώ, γιατί δεν υπάρχει αντιπαράθεση και από κάποιον από την αντιπολίτευση όταν μιλάει ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Για τον ίδιο λόγο που οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλαν αντιπαράθεση από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και αν δεν το πιστεύουν, θα βγάλω και στιγμιότυπα στον αέρα που έχουν διαμαρτυρηθεί. Κάποιοι από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας δεν θέλουν και αντιπαράθεση με δημοσιογράφους. Κάποιοι από τους βουλευτές, από τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν και αντιπαράθεση με δημοσιογράφους. Δεν είναι θέμα δικό μας. Και αν πεις και γιατί το κάνεις εσύ. Γιατί πρέπει να μιλάω με υπουργούς. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ας κρίνει. Όλοι κρινόμαστε. Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο μόνο, κύριε Παδάκη. Παρακαλώ. Εγώ γενικά δέχομαι πάντα τον διάλογο και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Όμως, εδώ με βγάλατε σήμερα κυρίως για να ενημερώσω τον κόμμα για τις αποφάσεις, όλες αυτές πώς πάει η οικονομία, τι μέτρα πήραμε, τι κοία βγήκανε. Δεν είναι ζήτημα αντιπαράθεση αυτό. Εντάξει, είπαμε και λίγο για τα εθνικά στο τέλος. Δεν ήταν η μορφή για εσάς, κύριε Υπουργέ. Είναι για αυτά που ακούμε εμείς καθημερινά. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά 43-44 χρόνια. Πάντα όλοι οι υπουργοί δεν θέλανε την αντιπαράθεση με κάποιους από το άλλο κόμμα. Και εάν μου πούνε ότι λέω ψέματα, θα υποχρεωθώ κάποια στιγμή κι εγώ, γιατί βιβλίο δεν θέλω να γράψω, να πω και ονόματα και διευθύνσεις. Έτσι. Γιατί όλα τα πάντα στο φως. Έτσι δεν είναι. Σαφώς. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Πώς θα μείνουμε μαζί και θα τα πούμε.